Με αφορμή βέβαια τον φωνικό σεισμό στην Τουρκία, εθελοντές, πολιτιστικοί σύλλογοι, ιδιώτες, φορείς έχουν κινητοποιηθεί, έχουν προχωρήσει στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων μακράς διαρκείας και ήδη έχουν αποσταλεί τα πρώτα δέματα στην γειτονική χώρα. Κινητοποιήθηκε το περιφερειακό τμήμα Μυρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συγκέντρωσαν εκεί άνθρωποι αγαθά και είδη πρώτης ανάγκες για τους σεισμόπληκτους και της Τουρκίας και της Συρίας, στέλνοντας, βλέπουμε, και χαρακτηριστικές φωτογραφίες στα δικά τους μηνύματα. Θέλω να πάμε στον κύριο Χρυσόστομο Περιανάκη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Μυρών. Τι κάνετε, κύριε Περιανάκη? Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία, μία από τις δεκάδες πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε πανελλαδικό επίπεδο, ωστόσο κινητοποιηθήκατε κι εσείς. Ναι, ήταν πανελλαδική η κινητοποίηση από όλο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και πιστεύω ότι όχι μόνο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά από τον παγκόσμιο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητάγανε οι άνθρωποι, ναι, όπως ήταν επιτρέπτες, γνώσακους, ήδη μακράς, τρόφιμα μακράς διαρκείας, αυτά και κονσέρβες. Εδώ ναι, να πω ότι μείναμε έκπληκτοι, ούτε εμείς δεν το περιμέναμε, από την συμμετοχή που υπήρχε από τον πληθυσμό της Μεσαράς. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Μεγάλη κινητοποίηση, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ειδικά τα παιδιά δώσανε ένα άλλο χαρακτήρα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ερχόταν η οικογένεια, ας πούμε, πατέρας με τα παιδιά μαζί, και τα παιδιά κρατάγανε τα πράγματά τους. Τα σχολεία μαζέψανε πάρα πολλά τρόφιμα. Να σας πω ότι σε ένα σχολείο είχαμε ένα βράδυ, φορτώσαμε 2 αγροτικά πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, 4 τόνοι μόνο τα τρόφιμα, διορθώστε με. Ναι, σωστά. 5 μπαλέτες ήταν. 5 μπαλέτες μεγάλες. Κουβέρτες ήδη προσωπικής υγιεινής. Πότε αναμένετε να φτάσουν στην Τουρκία όλα αυτά που μαζέψατε? Αυτά θα σας πω. Αλλά επιτρέψτε μου, αν γίνεται, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνεταιρισμό την Μπακίου, ο οποίος μας έκανε τη δωρεάν μεταφορά προς τα κεντρικές αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού. Ήδη οι 2 πρώτες αποστολές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, από ό,τι ξέρω, έχουν φύγει. Η πρώτη έφυγε 130 και η δεύτερη πήγε ο δικός. Η βοήθεια δεν είναι τις πρώτες μέρες. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν ανάγκη η οποία θα τραβήξει πάρα πολύ. Μάλιστα. Τώρα η άλλη πότε θα φύγει δεν ξέρω. Γιατί θα γίνει η συλλογή στις ιατρικές αποθήκες από όλα τα περιφερειακά τμήματα, ναι, και μετά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα κάνει την προσφυγή. Θέλω να σας ρωτήσω, φαντάζομαι θα ακολουθήσει ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύψουν και φαντάζομαι όσο περνάει ο καιρός αυτές οι ανάγκες διωγγώνονται, αυξάνονται και είναι ακόμα μεγαλύτερες εκεί σε αυτές τις περιοχές. Θα υπάρξει και μία ακόμα πρωτοβουλία, έτσι δεν είναι, από την πλευρά σας? Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα σας πω. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σαν όμορος με την Ερυθρά ή Μισέλινο. Σωστά. Ανάλογο, δηλαδή, του Ερυθρό Σταυρό και Ερυθρά ή Μισέλινο είναι ένα και το αυτό. Είναι σε συνεργασία. Οπότε, ό,τι ζητήσουν από εκεί, θα πρέπει να ζητάμε κι εμείς τις επόμενες φορές. Σαν πρώτη φάση ήταν αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, έπρεπε οι Ευρώπη κάπου να κοιμηθούν, να σκεπαστούν και να μην κρυώνουν με τους πρόσωπους και με τις κουβέρτες και τα ήδη πρώτη ανάγκη και τα τρόφιμα, για να βγάλουν τις πρώτες μέρες. Μάλιστα. Μετά θα δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και ανάλογα θα πράξουν. Μάλιστα. Επίσης υπάρχει ένας λογαριασμός στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος είναι συγκεκριμένος για το σκοπό αυτό και μπορούν να μαζεύονται και εκεί πέρα ότι χρήματα μπορεί ο καθένας, αν δεν μπορεί να βάλει κάτι, και να καλύψουμε κάποιες ανάγκες τις οποίες δεν μπορούμε να τις καλύψουμε διαφορετικά. Μάλιστα, κύριε Περιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία σας και θα τα ξαναπούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους συνανθρώπους μας εδώ, που βοήθησαν, οι οποίοι απλόχερα
και με ευχαρίστηση το κάνανε. Και το σπουδαιότερο. Μέσα από την καρδιά τους. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Τα παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να μάθουν την προσφορά, την αλληλεγγύη και την αλληλειοτέλεια. Σωστά. Πιστεύω σωστά. Λοιπόν ότι ήταν ένα καλό μάθημα για τα παιδιά. Να είστε καλά. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε από τη νέα γενιά. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μας.